Ένα βήμα παραπέρα προχωρά ο Δήμος Ξάνθης και δημιουργεί ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του για όσους ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο. Θέλοντας λοιπόν να συμβάλει περαιτέρω στην προσπάθεια για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δημιούργησε αυτό το ειδικό τμήμα στην επίσημη ιστοσελίδα του, μέσω του οποίου οι υποψήφοι ανάδοχοι μπορούν να δουν φωτογραφίες και βασικά χαρακτηριστικά για κάθε αδέσποτο ζώο, ώστε να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν για υιοθεσία. Η διαδικασία της υιοθεσίας είναι γρήγορη και απλή, καθώς αρκεί η κατάθεση μιας αίτησης προς το Δήμο Ξάνθης. Υπήρχε υιοθεσία στο Δήμο και πιο μπροστά. Mm-hmm. Τώρα είναι μια επιπλέον εφαρμογή που οι πολίτες μας, όχι όμως μόνο από τη Ξάνθη αυτή τη φορά, δηλαδή μπορούν να γίνουν υιοθεσίες πάρα πολύ εύκολα, το που βγάλαμε και στην ανακοίνωση με ένα κλικ, πανελλαδικά. Αυτός είναι βέβαια και ο σκοπός, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολες τις υιοθεσίες και να μπορούν να υιοθετήσουν από όλη την Ελλάδα, ώστε να αποσυμφοριστεί λίγο η κατάσταση, γιατί όχι και πάρα πολύ, μέσω και των υιοθεσιών. Από ποια ζώα θα μπορούν να διαλέξουν, δηλαδή από αυτά που κρατάτε στο κοινοκομείο, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε στο κοινοκομείο δεν μπορείτε να κρατήσετε ζώα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποια ζώα θα διαλέγουν οι ενδιαφερόμενοι? Εμείς το έχουμε προβλέψει αυτό. Καταρχήν μπορεί και μέσω ηλεκτρονικά και ανοιχτά οποιοδήποτε μας υποδείξει ένα αδέσποτο ζώο να το πιάσουμε εμείς μετά από τις διαδικασίες που προβλέπονται και έξω ακόμα αν είναι αδέσποτο, δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα στο κοινοκομείο. Αλλά στις φωτογραφίες που θα ανεβάζουμε στο site θα είναι αυτά τα ζώα που έχουμε πιάσει και τα έχουμε εμβολιάσει, τα έχουμε όποια χρειάζονται και στήρωση, όσα τέλος πάντων προβλέπει η διαδικασία που κάνουμε. Για να όποιος θα υιοθετήσει ένα ζώο, για να το υιοθετήσει, να ξέρει ότι είναι στερωμένο, είναι εμβολιασμένο, είναι ένα υγιές ζώο, πεντακάθαρο, και μπορεί να το πάει στο σπίτι του, να παίζουν και τα παιδιά του και οι γείτονες το έχουν χωρίς κανένα φόβο. Από εκεί και πέρα, όντως αυτό που είπατε να απαντήσω, δεν μπορούμε να έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχόμενα τα ίδια ζώα μέσα στο κοινοκομείο, δεν προβλέπεται από το κανονισμό. Οπότε, εάν ξεπεράσουμε το χρονικό διάστημα αυτό και δεν ενδιαφερθεί κάποιος για κάποιο από αυτά που θα έχουμε ήδη μέσα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξανατοποθετήσουμε ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον. Παρόλα αυτά, εάν εμείς θα ξέρουμε ποιο έχει υιοθετηθεί και ποιο όχι, εάν κάποιος και εκ των υστέρων ακόμα βγει και δεν έχει υιοθετηθεί, και μπορέσουμε να το βρούμε, γιατί είναι, πρέπει να το πούμε και αυτό, κάποιες φορές μπορεί να μην μπορούμε να το βρούμε. Τα σκυλιά δεν είναι δεμένα σε ένα μέρος, τα αφήνεις σε αυτό το σημείο και μπορεί να τα βρεις μετά από δύο χιλιόμετρα να έχουν απομακρυνθεί. Αλλά αν μπορούμε να το βρούμε, πάλι θα μπορέσει να το υιοθετήσει αυτός. Βέβαια, έχουμε, όπως έχουμε τώρα που έχουμε ανεβάσει, αρκετά κουταβάκια. Τα κουταβάκια, επειδή είναι μικρά, δεν μπορούμε, θα κρατάμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα. Οπότε φτάνει για περισσότερο χρονικό διάστημα μέσα. Και θα πηγαίνει έτσι. Δηλαδή, όσα υιοθετηθούν θα βγαίνουν έξω, θα τα δίνουμε. Όσα δεν υιοθετηθούν θα μένουν όσο χρονικό διάστημα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Μόλις περάσει το χρονικό διάστημα εκεί, να τα αφήνουμε έξω. Δυστυχώς έχουμε αρκετά σχέδια στην πόλη μας, κάθε μέρα πιάνουμε καινούρια. Μάλιστα, ο κύριος Αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής το σύστημα της υιοθεσίας με το παλαιό σύστημα λειτουργήσε μεν, αλλά όχι όσο θα ήταν επιθυμητό, ενώ ευελπιστεί ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι αισιόδοξος ότι θα γίνουν περισσότερες υιοθεσίες αδέσποτων. Εμείς ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι, καταρχήν να πω. Γι' αυτό και συνεχίζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό τώρα, πάντως έχουμε αρκετές υιοθεσίες μέχρι στιγμής, όσο καιρό είμαι πάντα μιλάω εγώ στην υπηρεσία υπεύθυνος. Έχουμε ανταπόκριση, έχουν υιοθετηθεί κάμποσα σκυλιά, πιστεύω ότι αυτό θα ανεβεί παραπάνω, δεν θα μπορέσουμε παραπάνω να έχουμε υιοθεσίες, διότι υγιή σκυλιά και τζάμπα θα είναι αυτά. Και έχουμε αρκετούς φιλόζους, δόξα τω Θεώ, έχουμε ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν.
να υιοθετήσουν. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η σύνταξη και η υπογραφή της αίτησης για την υιοθεσία ενός αδέσποτου, καθώς και άλλες διαδικασίες, διεκπεραιώνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Θεοδόρου Δούκα και Λεωναρδοπούλου Γωνία στον καπνικό σταθμό, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 25410 68003.